ανεβαίνουμε προς το χωριό Δαφνούλα. Θα κατέβουμε πάλι στον Άραχθο. Για να φτάσουμε όμως εκεί, θα ακολουθήσουμε κομμάτι από την τελευταία φορά που εξερευνήσαμε την περιοχή. Η βλάστηση έχει τυλίξει τα πάντα από την τελευταία φορά που περάσαμε. Πλησιάζουμε το ποτάμι. Αφήνουμε το ποτάμι και θα ανέβουμε στις πλαγιές του Λάκμου για να φτάσουμε μέχρι το χωριό Βαθύπεδο. Η διαδρομή που επιλέξαμε αρχίζει και δείχνει πολύ ενδιαφέρουσα. Περνάμε μέσα από το φαράγγι που έχει δημιουργήσει το ρέμα Γκούρα. Περνάμε κυριολεκτικά κάτω από τον βράχο. Σχεδόν φτάσαμε στο χωριό. Εδώ επιβάλλεται μια στάση στους δίδυμους καταράχτες. Πάμε προς τους καταράχτες εδώ στο Βαθύπεδο, τους δίδυμους. Ήδη ακούγονται εδώ πέρα. Και περνάμε πάνω από το ρέμα που τροφοδοτεί τους καταράχτες τώρα. Και το ρέμα που τροφοδοτεί τους καταράχτες. Από εδώ περνάει και κατεβαίνει κάτω.
Άντι! Συνεχίζουμε στις πλαγιές του βουνού με τρομερή ορατότητα προς τα Τζουμέρκα. Έχεις χιλιά πάνω, ωραία. Για να δούμε, θα μας φαν, θα επιζήσουμε, τι θα γίνει. Το βουνό, το σειράκο κάτω. Δίπλα το φαράγγι. Το σειράκο που ψηλά. Δεύτερη ομάδα σκυλιών. Πού είσαι, ρε! Είμαστε στις πλαγιές του όρους Λάκμος. Ανεβαίνουμε στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Και αν περνάει ο δρόμος θα πάμε και στη Βερλίνκα. Από ψηλά φυσικά, δεν θα κατεβούμε κάτω. Τι μνημείο έχει εδώ. Τοποθεσία πολέμα 7 Ιουλίου του 21. Οι Σερακιώτες αγωνιστές οργάνωσαν την άμυνά τους εναντίον των Οθωμανών. Και φτάσαμε στην επόμενη μας στάση στους Αγίους Αποστόλους με θέα μέχρι τη Λίμνη και τα Ιωάννινα. Το ανάγλυφο γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακό.
δρόμος είναι πολύ στρωτός πλέον εδώ ψηλά. Ωρε μάγκα μου. Για δρομάρα. Α, έχει εδώ τέτοιο. Ωχ. Έκανα χαζομάρα, πήγα από εδώ. Από εδώ περνάει, ναι. Πώς δεν το έδαμε αυτό. Φτάνομαι στην ξακουστή Βερλίνγκα. Το τοπίο μοναδικό. Από τη μία η Βερλίνγκα και από την άλλη η Φαρμακόλακα. Let's rock and roll, λοιπόν. Περνάμε πάλι το ανάχωμα από δίπλα τώρα. Εξίσου εντυπωσιακή και η κάθοδος. Και η λίμνη ΑΟ. Είμαστε σε 1900, είναι πιο χαμηλά αυτή και φαίνεται. Δεν έχασα την ευκαιρία να ανέβω σε ένα μικρό λόφο.
ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στην πλατεία του Μεγάλου Περιστερίου. Μπήκαμε εδώ μια καφετέρια φανταστική. Κάτω στο πλάτανο. Το χωριό είναι αυτό. Αφήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε το επόμενο βίντεο.